Χαίρετε φίλες και φίλοι από το πιστό του Αγίου Νικολάου, εδώ που η Ρακουζάν αντιμετωπίζει απόψε τους Athens Bucks στο πλαίσιο της Summer Development League. Από τη μία η Ρακουζάν με ρεκόρ 1-1 κόντρα στους Athens Bucks, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να ιτηθούν ακόμα στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Μετρούν 2 νίκες και καμία ήττα μέχρι στιγμής. Αλλάζουν τώρα μερικές οι ομάδες, καθώς έγινε ένα μπέρδεμα εκεί στην αρχή. Τώρα είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η σημερινή αναμέτρηση. Το Τζάμπολ Γκάζ νικητές τους γηπεδούχους, με την Ρακουζάν να είναι στην πρώτη επίθεση του παιχνιδιού. Από κοντά θα γίνει η πρώτη επίθεση, θα έρθει και το καλάθι από τον λογοθέτη, ο οποίος ανοίγει το σκορ νωρίς νωρίς για το 2-0. Η Ρακουζάν, η οποία ιτήθηκε από τους Νορόστον Σέλτικς στην πρώτη αγωνιστική, ενώ μετράει και με νίκη κοντά στους Brooklyn Nerds. Από την άλλη, η Athens Bucks, νίκη κόντρα στους Summer Tragics και νίκη κόντρα στους Athens Blazers, ένα συναρπαστικό μάτς στην προηγούμενη αγωνιστική, το οποίο είχαν καταφέρει να επικρατήσουν με 75-76. Εδώ παρεμβαίνει και πετάει και στην μπάλα λογοθέτης. Η κατοχή παραμένει στα χέρια των φιλοξενούμενων. Βερόνης, Αποστολόπουλος από κοντά, δεν θα έρθει η σοφάριση. Τώρα θα έρθει από τα χέρια του Χριστόπουλου. Θα γίνει το 2-2. Στα ίσα πλέον το σκορ. Παντελής Χαΐδος θα πάρει το φάουλ. Έχει γίνει χαμηλά το πρώτο μαδικό των Athens Bucks. Όχι, βόλες τελικά για την Ρακουζάν. Έξω η πρώτη βολή, παραμένει το 2-2. Εκτελεί τώρα την δεύτερη, θα τη βάλει και θα κάνει το 3-2. Αποστολόπουλος για τους Bucks. Θα πάει μόνος στη φάση, θα πετύχει το καλάθι. 3-4. Χαΐδος, τον Παυλίδη. Με το αριστερό εκείνος τελειώνει όμορφα για το 5-4. Αποστολόπουλος αφήνει στον Περικό. Η μπάλα δεν θα χαθεί από τους Bucks, Βερόνης στον Χριστόπουλο. Περικός τώρα στα 7 δευτερόλεπτα κάνει το βήμα πίσω για να εκτελέσει. Ο rebound στα χέρια του λογοθέτη. Αμανατίδης από τα δεξιά, δεν είναι εύστοχος. Η μπάλα ξανά στα δικά του χέρια. Χαΐδος τώρα. 10 δευτερόλεπτα για την Ρακουζάν. Γυρίζει με το δεξί, αλλά αστοχεί ο λογοθέτης. Παραμένει το 5-4 στο σκορ με τον Αποστολόπουλο τώρα και τον Λιραντονάκη. Στέκεται εκείνος υποπίεση, δεν θα βρει το δρόμο στο καλάθι. Ένα ακόμα επιθετικό rebound και ένα ακόμα καλάθι από τον Χριστόπουλο. 5-6 προσπέρασμα για τους Athens Bucks. Και ο Χριστόπουλος έχει και μια συμπληρωματική βολή να εκτελέσει. Μέσα η βολή για το 5-7. Ωραία η ασίστ του Αμανατίδη, πάσα μάλλον, γιατί δεν έγινε ασίστ. Πάλεψε ο ίδιος στη συνέχεια. Δεν πήραν κάτι οι γηπεδούχοι. Νέα ευκαιρία του Αμανατίδη τώρα, θα βρει στόχο για το 7-7.
κατεβάζει ο Αποστολόπουλος. Ενώ διανύσαμε τα πρώτα 3,5 λεπτά. Περικός Βερόνης πάει προς τα μέσα. Το τελείωμα δεν θα φέρει τους δύο πόντους. Παυλίδης, Λογοθέτης, θέλει να πάει προς τα μέσα, θα βρεθεί και στο παρκέ. Χάιδος σηκώνεται από το ύψος των βολών, θα βρει στόχο, 9-7. Αποστολόπουλος σε κάνει επιλογές, βγαίνει ο Βερόνης για να πάρει και θα εκτελέσει για 3 και θα το βάλει μάλιστα. 9-10. Διαχείρος Βερόνη. Χάιδος. Λογοθέτησε εκεί, κλείνεται, ψάχνει την επιλογή, περνάει στον Παυλίδη, δεν τελειώνει εκείνος καλά, δεύτερη ευκαιρία για την Ακουζάν και αυτή άστοχη από τον έτερο Παυλίδη. Περίκος καθάρισε το rebound. Τυραντονάκης αλλάζει κατεύθυνση, κάπως περίεργη η εκτέλεσή του, το rebound στα χέρια του Λογοθέτη. Ο οποίος κατεβάζει κιόλας και αφήνει στον Χάιδο. Λογοθέτης τώρα με φόρα προς τα μέσα, εύστοχο το lay-up, 11-10. Τέσσερα και 50 ακόμα. Από μέσα στην πρώτη περίοδο. Καμία ομάδα δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει στο σκορ σε αυτά τα πρώτα λεπτά παιχνιδιού. Βερόνη στη γωνία, αντίστασε αρχικά, το πήρε στην συνέχεια, δεν ήταν καλό το shoot. Χάιδος τώρα. Ναι, ο Χάιδος. Για την Ρακουζάν, Λογοθέτης. Αμανατίδης τώρα. Στέκεται, εκτελεί για τρεις. Δίνει ύψος στο σουτ, καταλήγει στο σίδερο αυτό. Βερόνης περνάει από τον Χάιδο, θα αφήσει και την παλά στο καλάθι, 11-12. Ιθενασμένα είναι εκεί ο Βερόνης. Δικαιώθηκε για την επιλογή του. Αμανατίδης τον Παυλίδη. Λογοθέτης τώρα μπροστά από τον Περικό. Ζητάει ξανά ο Μανατίδης, μπάλα πάει ίσως στον ο Παυλίδης, με συγχωρείτε. Πήρε τώρα. Θα εκτελέσει για 3 στο 1 δευτερόλεπτο. Rebound για την Ρακουζάν. Ξανά ο Παυλίδης είναι αυτός που θα πάρει την προσπάθεια. Αλλά ούτε αυτή έφερε κάτι. Στέκεται ο Χριστόπουλος. Πήδηξε και ψηλά ο Αποστολόπουλος, αλλά η μπάλα πήγε στα χέρια του Αμανατίδη. Και έχουμε το φάουλ. Αλλαγές τώρα για τις δύο ομάδες. Ο Καρταλίδης πέρασε το μάτς για τους Athens Bucks. Ενώ Μιχάλης Χαΐδος είναι στο πάρκετ τώρα για την Ρακουζάν, όπως και ο Καρτζόγλου, ο οποίος θα πάρει το τρίποντο. Η πρώτη του προσπάθεια στο παιχνίδι ήταν άστοχη. Αποστολόπουλος απλώνει το χέρι του αντικανονικά. Ο Μιχάλης Χάιδος κάνει το φαουλ στον αντίπαλό του, φαουλ το οποίο είναι το δεύτερο για την Ρακουζάν. Και έχουμε βολές τώρα για τους φιλοξενούμενους. Αποστολόπουλος στην γραμμή. Άστοχη στην πρώτη. Αποστολόπουλος έτοιμος για την δεύτερη, θα τη βάλει αυτή. Για το 11-13.
Τα είχε παίρνει ο λογοθέτης, ο οποίος έχει βάλει πλάτη, πάει και ο Βερόνησης για βοήθεια στην άμυνα. Λογοθέτης θα βρεθεί στο παρκέ, Χριστόπουλος κάνει το κλέψιμο. Αποστολόπουλος τώρα πάνω το λογοθέτης Βερόνης. Το Νάιτινγκ πάσα για τον Χριστόπουλο, εκείνος από κοντά δεν έχει κανένα πρόβλημα να κάνει το 11-15. Στο συν 4 πλέον. Η Athens Bucks η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει στο παιχνίδι. Παυλίδης θα το πάρει, δεν θα το βάλει. Το rebound στα χέρια των φιλοξενούμενων. Με τον Βερόνη τώρα να οργανώνει, αφήνει στον Αποστολόπουλο. Καστήπασα για τον Περικό. Θέλει να χρησιμοποιήσει τη δραμή του για να πλησιάσει. Βγήκε η άμυνα εδώ από την Ρακουζάν. Χαΐδος γυρίζει ωραία, αλλά δεν θα τελειώσει εξίσου καλά. Αποστολόπουλος βλέπει τις επιλογές του. Λογοθέτησε και προσπάθει να τον παρεμποδίσει. Δεν πέρασε η πάσα του Αποστολόπουλου. Καρτζόγλου πάει μόνος του και θα πάρει το φάουλ από τον Αποστολόπουλο, ο οποίος πήδηξε και μπροστά του, κατέβασε το χέρι του και έκανε το τρίτο ομαδικό για τους Athens Bucks. Χριστόπουλος τώρα στον πάγκο, στην θέση του ο Δανιάς. Καλή πρώτη βολή του Καρτζόγλου. Μέσα η δεύτερη. 12-15. Αποστολόπουλος. Περικός πέρασε στον Δανιά από τα δεξιά, εκείνος ο αντίπαλος του είναι στο παρκέ, αλλά η άμυνα βγαίνει αρχικά από την Ρακουζάν, απανωτά επιθετικά rebound του Δανιά. 9 δευτερόλεπτα τώρα για τους Athens Bucks, αποστάζει και ο coach Γορίτσας, ενώ ο Περικός εκτελεί και είναι για 3 στο shoot 12-18. Ανενόχλητος εκεί. Ξεχάστηκε από την αντίπαλη άμυνα ο λογοθέτης. 14-18 από την εύστοχη προσπάθειά του. 37 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Περικός παίρνει. Ο Καρταλίδης ξανά Περικός. Στέκεται στον αέρα, δεν είναι καλή εκτέλεση. Αμανατίδης. Ωραία, περνάει στον λογοθέτη, δεν την κάνει ασίστ εκείνος. 13 δευτερόλεπτα όλα για την Ρακουζάν. Κακή η πάσα του Χάιδου, Βερόνης τώρα, 7 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Βερόνης κρατάει, θα το πάρει από αρκετά μακριά, κολλάει στο Στεφάνι μπάλα, δεν του κάνει το χατήρι. Το χρονόμετρο μένει στο 1,3 και η κατοχή είναι για τους Athens Bucks. Τώρα έρχεται μια μπάλα για να ξεκολλήσουμε την άλλη μπάλα που είχε κολλήσει. 1,3 λοιπόν στο χρονόμετρο, να δούμε τι θα προλάβουν να κάνουν οι Athens Bucks. Βερόνης στην επαναφορά. Δίνει στον Αποστολόπουλο, ο οποίος από κοντά θα πάρει το φαουλ του λογοθέτη. Τα κατάφερε και στο 1 δευτερόλεπτο να κερδίσει το φαουλ ο Αποστολόπουλος και τις δύο βολές. Όχι, δεν είναι βολές τελικά. 0,1 στο χρονόμετρο. Δεν νομίζω ότι θα προλάβουν να κάνουν κάτι εδώ οι φιλοξενούμενοι. Με ένα δέκατο του δευτερολέπτου να απομένει. Φινάλε της πρώτης περίοδου. Δεν μπορούσαν να κάνουν εδώ να εκδηλώσουν επίθεση η γηπέδο οι φιλοξενούμενοι. Και έτσι το σκορ παραμένει στο 14-18. Ξεκίνησε μόλις το δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο βρίσκει τους Athens Bucks στο συν 4 με το σκορ στο 14-18. Χαϊδός τώρα σταματάει την τρίπλα, περνάει στον Παυλίδη.
Η εκτέλεση από τη γωνία είναι άστοχη από τον Νίκο Παυλίδη. Σολόπουλος. Δανιάς αφήνει στον Βερόνι, πήρε ξανά. Καρταλίδης του κρατάει το χέρι εκεί. Ο Καρτζόγλου. Είναι δύο βολές για τον παίχτη των Athens Bucks, ο οποίος έχει την ευκαιρία να πάει την διαφορά στο συνέξι. Εκεί που βρέθηκαν και νωρίτερα οι φιλοξενούμενοι με το 12-18 υπέρ τους. Άστοχη στην πρώτη. Θα βάλει την δεύτερη. 14-19. Χάιδος επιχείρησε τη σκαστή πάσα, πέρασε για τον Παυλίδη, Νίκος Παυλίδης τώρα. Καρτζόγλου κλείνεται από δύο. Λογοθέτης υπό την πίεση του Δανιά. Το rebound στα χέρια του Βερονέ, ο οποίος αγκαλιάζει την μπάλα. Στολόπουλος πάει στην φάση δυνατά, αλλά δεν θα καταφέρει να φέρει το καλάθι. Χάιδος. Νίκος Αμανατίδης θα το πάρει τελικά μέσα. 17-19. Διαχείρος Νίκου Παυλίδη. Έρχεται το τρίποντο για την Ρακουζάνη, η οποία πλησιάζει πλέον στο δίποντο. Λάζος θέλει να απαντήσει, δεν θα έρθει η απάντηση από τους Bucks. Καρτζόγλου πάει δίπλα του για να πάρει. Ο Χάιδος. Νίκος Παυλίδης. Η πάσα του ήταν κάπως παρακινδυνευμένη. Βερόνης. Θέλησε να φύγει στον εφηβιασμό, του έκανε το φάουλο ο αντίπαλος του. Το δεύτερο ομαδικό για την Ρακουζάν στο δεύτερο δεκάλεπτο. Κάνε ένα φάουλο μέχρι στιγμής από τους Bucks. Σολόπουλος στα δεξιά στον Βερόνι. Καταλήδη στο σπίτι, το ωραία, αλλά θα δεχτεί την τάπα του λογοθέτη. Λάζος είχε χρόνο να στοχεύσει. Το rebound στα χέρια του Νίκου Χάιδου. Από κοντά δεν μπορεί να φέρει το καλάθι ο Παντελής Χάιδος. Βερόνης. Έξω καθώς έβρικε χώρο για να πλησιάσει, θα πάρει το τρίποντο. Rebound από τον Καρτζόγλου. Ρίχνει εκείνο στα ταχύτητα. Χαΐδος θα το πάρει το τρίποντο, πολύ δυνατό το σουτ και άστοχο. Η μπάλα είναι για την Ρακουζάν. Νίκος Παυλίδης αφήνει έξω στον Χάιδο. Μανώλης Παυλίδης τώρα με πλάτη στον Λάζο. Νίκος Χάιδος, Νίκος Παυλίδης με σχωρείται για τρεις. Rebound, υποθετικό για την Ρακουζάν. Παυλίδης στα 9 δευτερόλεπτα γυρίζει, δεν θα αφήσει παρά στο καλάθι. Αποστολόπουλος. Λάζος τώρα κατάει, επιλέγει να παίξει με τον Αποστολόπουλο. Βερόνης πάει μπαλά στον Καρταλίδη, ξανά Βερόνης στα 3 δευτερόλεπτα, πρέπει να πάρει την εκτέλεση, αυτό θα κάνει, αλλά ήταν και κάπως δύσκολο το σουτ. Έχουμε τεχνική ποινή στον Βερόνη, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε στον ρέφερι και έτσι δέχτηκε την τιμωρία από τον διαιτητή. Μια βόλη τώρα για την Ρακουζάν.
ο Νίκος Παυλίδης. Θα πάει στην γραμμή. Θα στοχίσει στην βολή της τεχνικής ποινής. Αλλά τώρα πάει πίσω για να ξεκινήσει από εκεί η επίθεση των γηπεδούχων. 6-14 ακόμα απομένουν στο δεύτερο δεκάλεπτο. Το σύνδιο η Athens Bucks. Ευκαιρία τώρα ήταν εσωφαρίσουν για να περάσουν μπροστά οι γηπεδούχοι. Λογοθέτης γυρίζει αλλά δεν τελειώνει καλά. Δανιάς Περικός τον Αποστολόπουλο. Αποστολόπουλος αφήνει δεξιά εκεί παραλίγο να γίνει το κλέψιμο από τον Παυλίδη. Ένα κλέψιμο που δεν ολοκληρώθηκε. Αποστολόπουλος έχει φτάσει κοντά, σηκώνεται κιόλας. Το rebound στα χέρια του λογοθέτη. Άιδος. Για να το πιέσει ψηλά ο Αποστολόπουλος, Σαμανατίδης τώρα για την Ρακουζάν. Γυρίζει, αστοχή. Λάζος ξανά η μπάλα στα χέρια του Αποστολόπουλου για να οργανώσει ακόμα μια επίθεση της ομάδας του. Περικός. Θα πάρει το τρίποντο, το ένιωσε ο Περικός και το έβαλε. 17-22. Ζήτησε εκεί επίμονα την μπάλα από τον Αποστολόπουλο. Και είδαμε γιατί το ήθελε. Η μπάλα καταλήγει εκτός. Θα γίνεται όλα αυτός εδώ από την Ρακουζάν, η οποία θα προχωρήσει και σε δύο αλλαγές. Μανώλης Παυλίδης και Μιχάλης Χαϊδός περνάνε τώρα στο παρκέ. Στο συν 5 πλέον οι Athens Bucks, οι οποίοι μπορούν να ανέβασουν κι άλλο την διαφορά αν πάρουν κάτι από αυτή την επίθεση. Αποστολόπουλος στέκεται, εκτελεί αστοχή ωστόσο. Παντελής Χαϊδός. Πάει και ο Δανιάς πάνω του. Παυλίδης βλέπει απέναντι τον Αμανατίδη, είναι μόνος του εκείνος. Θα πάρει την εκτέλεση, θα την βάλει με την βοήθεια του ταμπλό. 19-22. Παίρνει ο Λάζος, αφήνει ξανά στον Αποστολόπουλο. Θα γίνει το κλέψιμο τώρα για από την Ρακουζάν. Πάει μόνος του ο Χάιδος, θα καταφέρει να φτάσει μέχρι το τέλος. 21-22. Περικός. Δανιάς δεν μπόρεσε να έρθει σε επαφή με την μπάλα, καθώς ο Αμανατίδης εκεί βγήκε πολύ ωραία μπροστά του και έκανε το κλέψιμο. Η μπάλα περνάει στα χέρια της Ρακουτζάν. Ενώ ακόμα είναι ακόμα 3,5 λεπτά μέχρι την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Μιχάλης Χαϊδός τώρα. Πασάρε εκεί συστημένη, πήγε μπάλα στον Δανιά. Αποστολόπουλος γυρίζει μπροστά από τον Χαϊδό, θα στοχίσει. Αμανατίδης ζητάει για να κατεβάσει. Αμανατίδης περνάει από τον Καρταλίδη, του κάνει το φάουλ εκείνος. Είναι τώρα δύο βολές για τον Αμανατίδη, ο οποίος είχε ξεκινήσει την προσπάθειά του. Εκστοχή στην πρώτη. 22-22 στα ίσα πλέον το μάτς. Αμανατίδης τώρα στην δεύτερη βολή για το προσπέρασμα, το οποίο θα έρθει. 23-22 πλέον μπροστά η Ρακουζάν.
Όχι. Δεν μετράει τελικά η βόλη. Παράμενη το σκορ 22-22. Λάζος. Σηκώνεται εκεί υποπίεση. Δεν κατάφερε να πάρει το rebound ο Μιχάλης Χάιντος, αλλά ο συμπαίκτης του κατάφερε να κατεβάσει και να καθαρίσει στην φάση. Μαυλίδης, Αμανατίδης τώρα. Κρατάει μπροστά από τον Λάζο, θέλει να γυρίσει για να τον αποφύγει. Ψηλότερα ο Μανώλης Μαυλίδης, θα βγει άμυνα από τους Μπακς. Αποστολόπουλος αποφεύγει, ωραία εκεί. Κάνει μια πολύ ωραία κίνηση και θα πάρει το φόλ στο τέλος. Από τον Παντελή Χαΐδο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, από αυτόν δείχνει ο ρέφερι ότι έγινε το φόλ. Μέσα η πρώτη από τον Αποστολόπουλο, ο οποίος συστάθηκε το χειροκρότημα 22-23. Θα βάλει και την δεύτερη, αλλά θα στώσω από, από την γραμμή των γόλων ο Αποστολόπουλος. Στο μάτς τώρα επιστρέφει ο Λογοθέτης για την Ρακουζάν, ενώ ο Χριστόπουλος θα περάσει στο πάρκε για τους Athens Bucks για να πάρει την θέση του Δανιά. Χαΐδος. Αμανατίδης στα 10 δευτερόλεπτα. Παυλίδης στον Χαΐδο. Πέρασε η σκαστή πάσα για τον Μανώλη Παυλίδη από κοντά εκείνος. Δεν μπόρεσε να φέρει τις δύο πόντους. Μπαλά χτυπάει στο κορμί του λογοθετική. Από την προσπάθεια του Χριστόπουλου καταλήγει εκτός. Κατοχή τώρα για τους Athens Bucks, οι οποίοι κατάφεραν να πάρουν ξανά το προβάδισμα και να βρεθούν σε αυτό το σύνδιο στο οποίο βρίσκονται τώρα. 1:27 ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Περικός Χριστόπουλος έχει βάλει πλάτη, έχει φτάσει και κοντά. Μανώλης Παυλίδης, Αμανατίδης, αμαρκάριστος για τρεις. Η μπάλα στο Στεφάνη. Μάχες εκεί για το rebound στο έδαφος ο λογοθέτης. Χαΐδος ξανά λογοθέτης από κοντά, κλείνεται από δύο στα χέρια, στην μπάλα τα χέρια του Χριστόπουλου, ζητάει φάουλ ο λογοθέτης. Αποστολόπουλος. Καρταλίδης τον Λάζο, Αποστολόπουλος ξανά. Στα 9 δευτερόλεπτα η επίθεση των Bucks. Ο Αποστολόπουλος τσεκάρει επιλογές, αφήνει στον Περικό. Βήμα πίσω εκείνος για να πάρει το τρίποντο. Ηρεμεί τώρα κάπως την κατάσταση ο Αμανατίδης. 25 δευτερόλεπτα ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Στέκεται εκτελή με τη βοήθεια του ταμπλό. 24-24. Ισοπαλία στο παιχνίδι και πάλι. Ενώ οι Athens Bucks καλούν και τα time out για να σχεδιάσουν την τελευταία επίθεση περίοδου με 19,2 απομένους στο ρολόι. Στο χρονόμετρο. 24-24 το match. Τελευταία επίθεση τώρα εδώ για τους Athens Bucks πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Να δούμε τι έχουν σχεδιάσει. Να βγάλουν στο παρκέ. Αποστολόπουλος κάνει την κίνηση ο Βερόνης για να βγει αμαρκάριστος, να εκτελέσει για τρεις. Βγήκε εδώ η επίθεση των Athens Bucks, οι οποίοι θα πάνε στο ημίχρονο μπροστά στο σκορ. 24-27 το δείχνει ο Φωτεινός Πίνακας, με τους φιλοξενούμενους να βρίσκονται στο συν 3. Επιστροφή εδώ στο κλειστό του Αγίου Νικολάου για να ξεκινήσει εδώ το τρίτο δεκάλεπτο. 24-27
το σκορ με τους Athens Bucks να παραμένουν μπροστά στο, στο παιχνίδι. Λογοθέτης τώρα εδώ πήγε γρήγορα την φάση, το πήρε πάνω του και πλησιάζει. Η Ρακουζάνη στο πόντο, 26-27 πλέον. Η Ρακουζάνη η οποία κατάφερε να φέρει το ματς ίσα στο δεύτερο δεκάλεπτο, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι είχαν τον τρόπο να διατηρήσουν το προβάδισμα στο σκορ. Είτε με τις βόλες του Αποστολόπουλου, είτε με το τρίποδο του Βερόνι, με το οποίο και έκλεισε και το δεύτερο δεκάλεπτο. Εδώ η μάχη του Χριστόπουλου για το rebound. Δεν τον έβγαλε νικητή. Χάιδος αφήνει έξω τον λογοθέτη. Παίρνει ξανά από τον ίδιο. Λάζος τώρα μπροστά του, 2 δευτερόλεπτα για την Ρακουζάν. Λογοθέτης πήρε, αλλά έπεφτε και στο παρκέ. Δεν ήταν δυνατό εκεί να βρει τρόπο να εκτελέσει. Γίνεται το λάθος εδώ από τους γηπεδούχους. Παραμένει το 26-27. Βερόνης. Περνάει στον Λιραντονάκη. Περικός τώρα πίσω από τη γραμμή του τρυπότου. 5 δευτερόλεπτα για τους Bucks. Λάθος για 3. Αστοχή. Χαΐδος είδε την πάσα για τον λογοθέτη. Καρτζόγλου τώρα ξανά Χαΐδος. Αλλάζει κατεύθυνση, ο Λάζος πάει πάνω του στην αλλαγή μαρκαρισμάτων. Θα πάρει και το rebound. Βερόνης. Βάζει πλάτη, έρχεται για βοήθεια εκεί στην άμυνα, η οποία θα βγει αρχικά. Η μπάλα ωστόσο παραμένει θα... στους Bucks. Περικός από την κορυφή. Θα καταλήξει στο παρκέ. Πηγιάτσα εδώ πάνω του Καρτζόγλου και τον κρέμισε στο έδαφος. Έτσι έχουμε τρεις βολές για τον Περικό. Θα βάλει την πρώτη, 26-28. Έχει ακόμα δύο προσπάθειες, υπερθυμίζω, καθώς ήταν τρίποντο. Έξω η δεύτερη. Πάει τώρα για τον δεύτερο πόντο, θα τον βάλει, θα τον πάρει, με συγχωρείτε. 26-29. Χάιδος. Ψηλή πάσα για τον Παυλίδη. Ανάμεσα σε δύο εκείνος πόρεσε να βρει τον έτερο Παυλίδη. Βερόνης. Κοιτάει έξω όπως επιλέγει να παίξει με τον Χριστόπουλο. Εκείνος εκτός ο οποίας πήρε το σουτ. Εκεί επιθετικό rebound από τον Λιραντονάκη, ο οποίος στην δεύτερη ευκαιρία τον Athens Bucks βρήκε το καλάθι για το 26-31. Στο συν 5 τώρα οι Bucks. Χαΐδος ψάχνει επιλογή, ψάχνει συμπαίκτη, βρήκε τον Παυλίδη. Εκείνος από το πλάι δεν μπόρεσε να βρει τους δύο πόντους. Λάζος. Περικό στα δεξιά. Λιραντονάκης κοντά στη ρακέτα έχουμε. Φαουλ χαμηλά από τον Καρτζόγλου, ο οποίος δεν του επέτρεψε να πάρει την προσπάθεια. Ο Μανατίδης επιστρέφει στο μάτς. Πήρε την θέση του Καρτζόγλου. Θέλησε να παίξει εκεί με τον Χριστόπουλο, έφτασε η μπάλα σε εκείνον, αλλά πάσανε σε αντίπαλο. Χαΐδος ανεβάζει ταχύτητα.
στα ειδήματα εδώ. Λάζος πάσα πίσω από την πλάτη από τον Χάιδο, δεν την εκμεταλλεύεται ο λογοθέτης. Μιραντονάκης. Βερώνει στον Λάζο, δεν ήταν και τόσο καλή η μπάλα, τον δυσκόλεψε κάπως Λιραντονάκης. 8 δευτερόλεπτα, Λάζο σηκώνεται και φτωχή, 26-33. Στο συν 7 πλέον η Athens Bucks, δεν νομίζω να έχει υπάρξει αντίστοιχη τέτοια διαφορά στο μάτς μέχρι στιγμής. Εδώ θα μειώσει ο Παυλίδης, 28-33. Βερώνης στα αριστερά στον Λάζο, έχει βάλει πλάτη ο Λιραντονάκης. Πήρε τώρα στα 6 δευτερόλεπτα, Βερώνης υποπίεση το τρίποντο. Λογοθέτης. Κακή η πάσα, αλλά εκεί το δίχτυ βοήθησε να φτάσει μπάλα στον Παυλίδη, ο οποίος δεν μπορεί να τελειώσει από κοντά. Χάιδος τώρα ανενόχλητος για τρεις, δίνει ύψος, δεν βρίσκει το καλάθι. Χριστόπουλος καθαρίζει την φάση. Τώρα παρατηρώ ότι η Ρακουζάν έχει πετύχει μόλις 2 πόντους στην τρίτη περίοδο. 26-27. Με συγχωρείτε, 26-27, ναι, ήταν το σκορ στην αρχή της περίοδου, έπειτα από το καλάθι του λογοθέτη. Όχι, 4-4 είναι η πόντη που έχει βρει η Ρακουζάν, το καλάθι του λογοθέτη και αυτό του Παυλίδη. Σύρυγμα τώρα για φάουλ στον Περικό, αλλάζει χέρια η μπάλα, αλλάζει και η κατοχή. Όχι. Η μπάλα είναι για την Ρακουζάν, με συγχωρεί το δικό μου λάθος. 4-25 ακόμα για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Με τον Αμανατίδη να παίρνει το σκρίν από τον Παυλίδη, θέλει να παίξει με αυτόν. Χαΐδος δεν πήρε το τρίποντο καθώς πήγε πάνω το Βερώνης. Παυλίδης γυρίζει ωραία, αποφεύγει τον αντίπαλό του. Αλλά δεν ήρθε το τίποτο από τον Λόπουλος. Από κοντά, κοντά σε τρεις αντίπαλους πήγε εκεί να πετύχει το καλάθι από τον Λόπουλος. Χαΐδος. Παυλίδης σώζει την μπάλα ο έτερος Χαΐδος. Τώρα ο Παντελής θα το πάρει από την γραμμή των Βολών. Παυλίδης έχει πάρει τη γραμμή. Κρατάει εκεί, λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. Βερώνης κάνει την κίνηση για να πάρει την μπάλα. Ο Ρίτσας, ο οποίος έχει περάσει το μάτι. Περικός το 1 δευτερόλεπτο προλαβαίνει το χρονόμετρο. Στόπουλος εκεί είχε πάρει καλύτερη θέση για το rebound. Βερώνης με το δεξί, αστοχή. Παυλίδης καθαρίζει και αφήνει τον Αμανατίδη. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο τρίλεπτο της τρίτης περίοδου. Νίκος Παυλίδης είδε ότι είχε χώρο. Μάχησε εκεί για το rebound. Δίνει την μπάλα στα χέρια του Athens Bucks. Στολόπουλος. Βερώνης. Κορίτσας έξω στον Αποστολόπουλο. 6 δευτερόλεπτα για τους Bucks. Βερώνης θα πάρει το τρίποντο μέσα. 28-36. Πυροβολή. Ο Βερώνης πίσω από τα 6-75. Yeah. 28-36 πλέον το σκορ. Στο συν 8 η Athens Bucks.
οι οποίοι εξακολουθούν να παραμένουν μπροστά. Καλάθι και φάουλ εδώ, ένα πολύ περίεργο καλάθι και δύσκολο παράλληλα από τον Μιχάλη Χάιδο, ο οποίος σηκώθηκε από αρκετά μακριά και βρήκε το δίποντο για το 30-36. Μια βολή τώρα για τον παίχτη της Ρακουζάν. Θα τη χαστεί. Παραμένει το σκορ στο 30-36. Αποστολόπουλος, Χριστόπουλος, γυρίζει αστοχή από κοντά. Πιέζει τώρα τον Αμανατίδη. Καταφέρνει και ο Ζαπεράς παρά την πίεση και να φτάσει και μέχρι το τέλος. Τρομερό καλάθι εδώ από τον Αμανατίδη. Τα έκανε όλα μόνος του. Στις 4 πλέον η διαφορά, 32-36 τώρα. 1,5 λεπτό ακόμα στην περίοδο. Περικός, Μπορίτσας, Βερόνης, δεν διστάζει να το πάρει. Αποστολόπουλος στο επιθετικό rebound, απλά το χέρι του Χάιδους και κάνει το foul, το οποίο είναι και το τρίτο για την Ρακουζάν. Μανώλης Παυλίδης στο μάτς, στην θέση του Παντέλη Χάιδου. Βερόνης αριστερά, πάνω του Παυλίδης. Θέλει να γυρίσει, ψάχνει συμπαίκτη από το Λόπουλος. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Ο Μανατίδης σταματάει την τρίβλα, περνάει την πάσα για τον Παυλίδη. 52 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Λόπουλος κρατάει. Πάει εδώ στερα πάνω του Γκορίτσας. Περικός άργησε να πάει πάνω του Νίκος Παυλίδης. Ακολούθησε τη φάση ο Χριστόπουλος, αλλά το τελείωμα του δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό. Δεν περνάει η πάσα. Έκοψε ο Χριστόπουλος. Παυλίδης. Χάιδος. Το κατεδαφίζει και ο Περικός, ο οποίος θα κάνει το δεύτερο ομαδικό για τους Bucks. Χάιδος, 10 δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους. Νέο φαουλ από τον Περικό, καθώς έχουν φαουλ να δώσουν οι Bucks. Αυτό ήταν το τρίτο. Αλλά δεν ήταν και η καλύτερη επιλογή από τον Περικό, καθώς στέλνει τον αντίπαλό του στις βολές. Δεν θα βάλει την πρώτη. 13,3 στο ρολόι. Θα βάλει την δεύτερη ο Χάιδος. 33-36. Στολόπουλος, 8 δευτερόλεπτα. Περικός, 5 δευτερόλεπτα, 4. Βερόνης, Περικός, πιέζεται, βρίσκει το σούτ στο 1 δευτερόλεπτο. Χαμηλό το σούτ. Θαύρης στο στεφάνι. Φίναλ λοιπόν και της τρίτης περίοδου. 33-36. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το τέταρτο δεκάλεπτο. 33-36 δείχνει το σκορ. Παραμένουν μπροστά οι Athens Bucks, οι οποίοι στο τρίτο δεκάλεπτο μπόρεσαν να αποκτήσουν και μια διαφορά 8 πόντων. Ωστόσο, μέχρι το φινάλι του δεκαλέπτου η Ρακουζάν κατάφερε να βελτιώσει κάπως την κατάσταση και να μείωσε 33-36. Τώρα 2
Θα με ένα καλάθι από κοντά και από τις δύο ομάδες. Χριστόπουλος έχει κάνει το φάουλ. Ο Μανατίδης. Χαρτζόγλου αφήνει έξω. Λογοθέτη στον Αμανατίδη. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Λάθος τώρα και για τους γηπεδούχους. Αποστολόπουλος. Κινήσεις από τους παίκτες των Μπαξ, Βερόνης. Καρταλίδης, αστοχή είναι και ο Χριστόπουλος για το 33-38. Έχει δώσει αρκετή βοήθεια σήμερα ο Χριστόπουλος με τα επιθετικά rebound. Έχει καταφέρει σε αρκετές περιπτώσεις να πάρει καλύτερη θέση από τους αντιπάλους. Χριστόπουλος τώρα, τον πιέζει ο Αμανατίδης, ξανά έβαλα στα χέρια του Αποστολόπουλου. Αποστολόπουλος πλησίασε και άλλα, δεν θα του δώσει το screen. Βερόνι, 6 δευτερόλεπτα. Καρταλίδης χαμηλά, η πάσα του Βερόνι, είδε το ρολόι ο Καρταλίδης και αναγκάστηκε να εκτελέσει καθώς τελείωνε ο χρόνος. Μανατίδης είναι μόνος του για τρεις, αστοχή. Βερόνι στο rebound. Βερόνι θέλει να πάει προς τα μέσα, τα καταφέρνει, καλάθι και φάουλ. Του κάνει το χατήρι και η μπάλα καταλήγει εντός καλάθιου. 33-40 πλέον για τους Athens Bucks, οι οποίοι ξεφεύγουν τώρα για λίγο στο σύν 7 και να κάνουν την Ρακουσά να καλέσει time out. Επιστρέψαμε έπειτα από το time out της Ρακουζάν. Στο συν 7 πλέον η Athens Bucks, το οποίο μπορεί να γίνει και συν 8 αν ευστοχίσει ο Βερόνις τώρα στην συμπληρωματική βολή. Θα την βάλει 33-41. Τοποθέτης περνάει, παίρνει το φάουλ από τον Καρταλίδη. Αργή επιστροφή εδώ από την άμυνα των Athens Bucks. Λογοθέτης ευστοχή. 34-41. Θα μπει μέσα, θα μπει μέσα και η δεύτερη. 35-41. Με τις δύο ευστοχές βολές του λογοθέτη. Βερόνις. Γυρίζει ο Καρταλίδης, ωραία, απέφυγε τον Παυλίδη, ο οποίος του έκανε το φάουλ στην συνέχεια. Μάλιστα αυτό ήταν και το τρίτο φάουλ του Μανώλη Παυλίδη. Καρταλίδης τώρα στην γραμμή. Μέσα η πρώτη, 35-42. Μέσα και η δεύτερη, 35-43. Θα χάσει εκεί ο Χάιδος, Βερόνις τώρα φεύγει μπροστά, τον παρενοχλεί από πίσω ο Αμανατίδης, ο οποίος θα σώσει την κατάσταση, θα γλιτώσει τον εφηδιασμό για την ομάδα του. Βερόνις βλέπει μακριά τον Καρταλίδη, θα πάρει την προσπάθεια εκείνο Σάτσαλο τελείωμα. Χριστόπουλος προσπάθησε εκεί για ένα ακόμα rebound, μάζεψαν οι γηπεδούχοι.
Παντελής Χάιδος. Δεν πέρασε η πάσα, βγήκε εδώ η άμυνα από τον Χριστόπουλο. Βερόνης. Αποστολόπουλος αλλάζει ωραία κατεύθυνση. Παντελής Χάιδος τώρα ανεβάζει ταχύτητα. Ωραία πάσα, ωραία συνεργασία. Εδώ χάθηκε η μπάλα από Παντελή Χάιδο και Αμανατίδη για να έρθει το 37-43. Κωστολόπουλος. Παντελής Χάιδος θα κάνει το φάουλ στον Χριστόπουλο. Καρτζόγλου στον Πάγκοστε, στο Μάνολης Παυλίδης. Κωστολόπουλος. Δανιάς παίζει με τον Καρταλίδη, ξανά Δανιάς στα 7 δευτερόλεπτα. Εκτελείνε για τρίστο σουτ. Θα βρει στο σίδερο η μπάλα και θα καταλήξει εκτός. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στα τελευταία 6 λεπτά. Παυλίδης. Χαΐδος διστάζει να πάρει το σουτ. Κλείνεται τώρα εκεί 5 δευτερόλεπτα για την Ρακουζάν. Λογοθέτης με το βήμα πίσω. Το rebound που θα καταλήξει στα χέρια Ζανού. Στο έδαφος ο Χριστόπουλος. Αμανατίδης παίρνει. Ανανεώνει την επίθεσή τους. Η Κυπεδούχη. Παυλίδης. Με το δεξί δεν τελειώνει καλά. Αλλά καταλήγει εκτός και είναι για τους Bucks. Έχασαν εδώ την ευκαιρία να μειώσουν οι γηπεδούχοι. Λάζος θα επιστρέψει το μάτς για τους Bucks. Πήρε την θέση του Δανιά. Κωστολόπουλος. Το μαρκάρι βάντου είχε αναλάβει ο Αμανατίδης. Θα γίνει το λάθος. Παυλίδης τον Αμανατίδη πήρε ξανά. Ο Παυλίδης αποφεύγει τον Βερόνι. Κόντρα σε δύο αντιπάλους κατά καταφέρνει εκεί. Μια χαρά ο Παυλίδης. 39-43. Στους 4 πλέον η διαφορά. Στους 4 μειώνουν οι γηπεδούχοι. Με τον Παυλίδη. Να μπορεί τώρα να πάει την ομάδα του ακόμα πιο κοντά στο σκορ. Μέσα και η βολή, 40-43 πλέον. Μόλις ένα τρίποντο χωρίζει τις δύο ομάδες. 4-50 ακόμα για το τέλος. Κωστολόπουλος, βγήκε ο Λάζος από τα δεξιά για να πάρει. Εκτελεί από το ύψος των βολών. Θα βρεθεί στο έδαφος αλλά δεν υπάρχει κάτι. Χριστόπουλος πίεζε και το κατέβασμα. Χάιδος. Λογοθέτης για τρεις για την ισοφάριση. Δεν θα έρθει αυτή. Λάζος πιέζεται αυτή η μπάλα. Εκτός από τα χέρια του Παυλίδη, ο οποίος πίεσε τον Λάζο. Νίκος Παυλίδης τώρα στο μάτς. Στην θέση του λογοθέτη. Αποστολόπουλος οργανώνει ξανά. Καρταλίδης. Βερόνης από πολύ μακριά, δεν είναι καλό το σουτ. Πολύ άσχητη προσπάθεια. Περικός στο μάτς για τους Bucks. Βερόνης στον Παγκό. Νίκος Παυλίδης το θέλει, θα το πάρει, αλλά δεν θα φέρει το τρίποντο. Παυλίδης εκεί, ο Μανώλης Παυλίδης δεν μπόρεσε να καθαρίσει το rebound. Η μπάλα του έφυγε από τα χέρια και πέρασε εκτός.
άλλαγε τώρα για τους Bucks. Γκόριτσας επιστρέφει στο παρκέ στην θέση του Καρταλίδη. 3.40 ακόμα. Η απόσταση δεν είναι μεγάλη ανάμεσα στις δύο ομάδες. Περιγός. Λάτσος θα πάρει το σουτ. Μαζεύει ο Παυλίδης. Χάει το τώρα. Νέα ευκαιρία για την Ρακουζάν. Ακόμα και ένα ισοφαρίσι. Παυλίδης. 10 δευτερόλεπτα. Χάιδος στη γωνία. Τον ακολουθεί ο Αποστολόπουλος. Χάιδος θα το πάρει. Το rebound στα χέρια του Λάζου. Ακόμα μια άμυνα βγαίνει από τους Bucks. Ακόμα μια πεταμένη ευκαιρία από την Ρακουζάν για να πλησιάσει κι άλλο. Αποστολόπουλος. Δεν υπάρχει λόγος διάσημης τώρα. Παίρνει το σκρίν από τον Χριστόπουλο. Θα χάσει τελικά. Θα γίνει το λάθος. Μιχάλης Χαϊδούς στο ματς για τους γηπεδούχους. Πήρε την θέση του έτερου Χαϊδού, του Παντελή. Παμανατίδης. Χαϊδούς υποπίεση, θα βρει στόχο. 42-43. Και το ματς την κόψη του ξηράφιου πλέον με την Ρακουζάν να πλησιάζει στον πόντο και τους Athens Bucks να καλούν time out. Η Ρακουζάν συνεχίζει την προσπάθειά της να φτάσει στο προσπέρασμα. Έχει φέρει το ματς στον πόντο με το 42-43. Από την άλλη οι Athens Bucks προσπαθούν να διατηρήσουν τα ενία. Εδώ τώρα θα δώσει την ευκαιρία στους γηπεδούχους να αναζητήσουν την προσπέραση. Αμανατίδης από τα δεξιά, δεν θα έρθει το καλάθι. Δεν θα περάσουν μπροστά οι γηπεδούχοι. Λάζος. Αποστολόπουλος τώρα. 7 δευτερόλεπτα για τους Bucks. Περικός. 4 δευτερόλεπτα. Κορίτσα στήνει τον Λάζο. Στα 2 δευτερόλεπτα εκείνος θα δεχτεί την τάπα. Πολύ καλή πάσα. Πολύ καλή άμυνα με σχολείται από τον Νίκο Παυλίδη. Δεν επέτρεψε στον αντίπαλο του να εκτελέσει. Βγήκε η άμυνα εδώ από τους γηπεδούχους. Με τον Μπερόνι να επιστρέψει στο μάτς. Στην θέση του Περικού. Παυλίδης, έτερος Παυλίδης τώρα ο Μανώλης θα βρεθεί στο παρκέ. Αποστολόπουλος θα κάνει το κλέψιμο, είναι μόνος του με τον Νίκο Παυλίδη. Αστοχή στην προσπάθεια, θα είδω σου έρχεται εκεί για να μαζέψει. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό. Γκορίτσας την όλα άφησε εδώ από την Ρακουζάν. Γνωρίζει την κατοχή. Έχουμε τώρα διπλή τρίπελα εδώ από τον Αποστολόπουλο, νέο λάθος. Αυτή τη φορά από τους Bucks και time out για την Ρακουζάν. 53,2 στο ρολόι. Σε thriller εξελίσσεται το μάτς. Στο μείον 1 η Ρακουζάν. Στο συν 1 η Athens Bucks. 42-43 το σκορ. Να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Αμανατίδης σε μια δύσκολη προσπάθεια, η κατοχή παραμένει στους γηπεδούχους. Υπενθυμίζω η Ρακουζάν δεν έχει καταφέρει να περάσει μπροστά από το πρώτο δεκάλεπτο εκεί κάπου στα μέσα της πρώτης περίοδου. Κατάφερε να πάρει για λίγο το προβάδισμα. Οι Bucks παραμένουν μπροστά στο σκορ. Θα έρθει τώρα το προσπέρασμα. 44-43. Διαχειρός λογοθέτη, ο οποίος από κοντά θα βάλει μπροστά την ομάδα του για πρώτη φορά έπειτα από τα μέσα της πρώτης περίοδου. 35,6 το ρολόι, time out για τους Athens Bucks. 35,6 δευτερόλεπτα ακόμα. 44-43 η Ρακουζάν έχει περάσει μπροστά. Μερόνης
Απανωτές προσποίησεις, παίρνει την εκτέλεση ο Βερόνης, το πήρε πάνω του. 44-45. Σταματάει τώρα το μάτς, δεν ξέρω αν έχουμε time out, όχι. Ο Βερόνης δίνει το προβάδισμα και πάλι στους Athens Bucks. 24 δευτερόλεπτα τώρα, 22 για την Γυρακουζάν. Νίκος Παυλίδης. Άιδος στέκεται στον αέρα, εκτελεί αστοχή, επιθετικό rebound και αδράνηση η άμυνα των Bucks. Θα βγει τώρα η άμυνα από τους φιλοξενούμενους. Αποστολόπουλος, φάουλ από τον Παυλίδη. Νομίζω είναι το τέταρτο. Ναι, το τέταρτο φάουλ των γηπεδούχων. Πού είμαστε? 5,3 δευτερόλεπτα. Δεν έχουμε και ακόμα ένα time out. Από μπροστά θα παίξουν τώρα οι Athens Bucks. 5,3 στο ρολόι. Τώρα στην επαναφορά. Βερόνης. Γρήγορο φάουλ από την Ρακουζάν και συγκεκριμένα από τον Παυλίδη, το οποίο στέλνει στις βολές των Βερόνη, καθώς συμπληρώθηκαν τα 5 ομαδικά για τους γηπεδούχους. Από την άλλη, υπενθυμίζω, 3 ομαδικά έχουν οι Athens Bucks, έτσι έχουν και ένα φάουλ να δώσουν στην συνέχεια. Να δούμε τώρα τι θα κάνει στις βόλες του παίχτης των Bucks. Χάνει την πρώτη. 44-45 παραμένει το σκορ. Έτσι ακόμα κι αν ευστοχή στην δεύτερη, τα πάντα είναι ανοιχτά για την συνέχεια του μάτς. Περώνει τώρα στην δεύτερη. Μέσα. 44-46. Και time out αυτή την φορά για την Ρακουζάν. Έχουμε και λέμε 44-46 με δίποντο έρχεται η ισοφάριση. Με τρίποντο η Ρακουζάν παίρνει το προβάδισμα που μπορεί να τσχαρίσει και την νίκη. 3,9 στο ρολόι. Παυλίδης. Γρήγορο φάουλ από τον Λάζο. Ένα φάουλ που είχαν να δώσουν οι φιλοξενούμενοι, το τελευταίο που είχαν να δώσουν. 2,4 τώρα στο χρονόμετρο. Παυλίδης στην επαναφορά. Αμανατίδης ανάμεσα από δύο για την ισοφάριση. Δεν θα έρθει, αλλά έχει κάνει και βήματα. Και έτσι φτάνουμε στο φινάλε. Νίκη λοιπόν για τους Athens Bucks. Σε ένα match thriller, έτσι όπως εξελίχθηκε στο τέλος. Θα πανηγυρίσουν έτσι την τρίτη σερή νίκη τους οι Bucks, ενώ από την άλλη η Ρακουζάν θα φύγει με την ήττα από τον Χριστό του Αγίου Νικολάου και θα πέσει στο 1-2. Αυτά λοιπόν εδώ από τα Ανολιώσια, Ρακουζάν Athens Bucks, 44-46.